Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας, καθώς έφτασαν οι γαλλικές ενισχύσεις στη χώρα μας. Συνδεόμαστε με το Πεντάγωνο. Εκεί είναι ο Ζήσης Μούσιος και μας ενημερώνει. Ζήση. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα προσγειώθηκαν δύο γαλλικά ραφάλ στο αεροδρόμιο της Σούδας, καθώς και ένα υπτάμενο τάγκερ. Παράλληλα, κάτω από την Κρήτη νότια στην ελληνική περιοχή έχουν ήδη φτάσει ένα ελικοπτεροφόρο τύπου Μιστράλ γαλλικό, καθώς και μια φρεγάτα η οποία ήδη συμμετέχει σε κοινά γυμνάσια με τον ελληνικό στόλο που βρίσκεται εκεί. Έχουν πραγματοποιηθεί και απονιώσεις και προσμοιώσεις των ελικοπτέρων, των ελληνικών πλοίων, των φρεγατών πάνω στο γαλλικό ελικοπτεροφόρο. Οι δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για τις επόμενες ημέρες και ώρες όσον αφορά τα αεροσκάφη, διότι από ό,τι μαθαίνουμε, ίσως αύριο χρειαστεί να αποχωρήσουν τα γαλλικά αεροσκάφη. Πάντως, είναι μια έμπρακτη απόδειξη αυτό που ανακοίνωσε χθες ο Γάλλος Πρόεδρος, ότι θα έρθουν γαλλικές δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο και πράγματι αυτό συμβαίνει και ήδη πραγματοποιούνται γυμνάσια με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Μια κίνηση που στέλνει σαφές μήνυμα ζήση προς την Τουρκία. Να μας δώσει τώρα όμως ενημέρωση και για την πορεία του όρου της Ρέης. Το Ρους Ρέις λοιπόν επιστρέφει προς την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Σε περίπου 2-3 ώρες θα έχει φτάσει. Ακόμα συνοδεύεται από ισχυρές ναυτικές δυνάμεις από τον ναυτικό στόλο της Τουρκίας, ενώ δίπλα τους πλέγουν και τα ελληνικά πολεμικά πλοία και παρακολουθούν τις κινήσεις τους. Από το Πεντάγωνο το μήνυμα είναι σαφές ότι πρόκειται για μια επικοινωνιακή φιέστα. Το συγκεκριμένο πλοίο, το Ρους Ρέις, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει έρευνες στις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Και είναι υποστενό κλειό παρακολούθησης από ελληνικά πλοία ζήσει. Να σε ευχαριστήσουμε. Να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον ανταποκριτή μας Παντελή Βαλασόπουλο. Καθώς Παντελή έχει βγάλει μια ανακοίνωση προκλητική η τουρκική πρεσβεία στο Βερολίνο. Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την Τουρκία από τη Μεσόγειο, η οποία επί αιώνες ήταν υπό τουρκική κυριαρχία. Εκείνοι που νομίζουν πως είναι οι μοναδικοί ιδιοκτήτες της Μεσογείου θα ζήσουν μια μεγάλη απογοήτευση. Επίσης, σε αυτή την ανακοίνωση του τουρκικού ΙΠΕΞ αναφέρεται ότι η Τουρκία διαθέτει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα, καθώς και τα μέσα και τις δυνατότητες να καταστρέψει τις συμμαχίες του κακού που έχουν δημιουργηθεί εναντίον της. Αυτό υπάρχει σε ανάρτηση της τουρκικής πρεσβείας στο Βερολίνο. Και η προκλητικότητα της δηλώσης λοιπόν συνεχίζονται. Να σε ευχαριστήσουμε, Παντελή. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για την ώρα. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε ξανά τη ροή του προγράμματός μας. Ένα αναλυτικό ρεπορτάζ θα έχουμε στο μεσημεριανό μας δελτίο, στη μία.